Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε το σημερινό εισιτήριο διαρκείας. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 81-74 τη Δάφνη και διατηρήθηκε μόνος πρώτος και αίτητος, ενώ τη σημαντικότερη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο Πανιώνιος επί του Ηρακλή στο Ιβανόφιο με 67-63. Για 35 λεπτά το πρωτάθλημα της Α1 ήταν το πιο αμφίρροπο της Ευρώπης. Η Δάφνη έκανε τον Παναθηναϊκό να μετανιώσει για την φιέστα της Πέμπτης. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονταν σταθερά μπροστά στο σκορ και αν το πίστευαν λίγο παραπάνω, ίσως να είχαν επιτύχει την έκπληξη της χρονιάς. Οι πρωταθλητές νίκησαν τελικά με 81-74, αλλά θα πρέπει να κατάλαβαν ότι η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός χαμογέλασε ύστερα από την επιβλητική νίκη του επί της Νέα Ρίστη με 81-52. Το ερώτημα είναι όμως τι θα γίνει στη συνέχεια. Η ΑΕΚ διατηρεί την σοβαρότητά της και πέρασε σαν σύμφωνας από το Ηράκλειο. Η ομάδα του Τούσαν Ιβκοβιτς, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε επεισοδιακά, επικράτησε της τοπικής ομάδας 83-66, πιστοποιώντας την καταπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Από την άλλη, ήταν δημιούργησε πάλι ερωτηματικά στο Ηράκλειο. Στους άλλους αγώνες, ο ΠΑΟΚ παραλίγο να πέσει θύμα της παράδοσης, αλλά τελικά νίκησε τον Σπόρτινγκ 74-75 χάρη σε δύο βολές του Γιαννούλη. Ενώ το Μαρούσι δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με αντίπαλο τον Έσπρο και τον νίκησε 75-69. Την μεγάλη νίκη της αγωνιστικής σημείωσε ο Πανιώνιος στο Ιβανόφιο επί του Ηρακλή με 67-63. Η πέμπτη αγωνιστική κλείνει σήμερα με τον προβληματικό Άρη να υποδέχει το Περιστέρι υπό την σκιά της πιθανής αλλαγής του Ντάρνελ Ρόμπινσον από τον Τσάρλς Σάκλεφορντ. Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός στις άδειες εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου νίκησε με 3-1 τα Τρίκαλα. Ας δούμε όμως και τα υπόλοιπα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός Τρίκαλα 3-1. Σήμερα στις 4 θα αρχίσουν όλα τα παιχνίδια εκτός από το ντέρμπι του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ. Στις 4 λοιπόν, Προοδευτική Ξάνθη, Καλαμάτα Παναχαϊκή, Απόλλωνα Αθηνών Άρης. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο στάδιο Καραϊσκάκη. Πανιώνιος Όφη, Καβάλα Ιωνικός. Και στις 6 το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας Ηρακλής ΠΑΟΚ, ενώ αύριο θα ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική με τις αναμετρήσεις του Εθνικού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό στην Κεσαριανή στις 4 και του Πανηλιακού με την ΑΕΚ στις 6 και 4 στον Πύργο. Να πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον ρεπορτέρ του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Πίχα, για να δούμε τι έγινε ακριβώς στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τα Τρίκαλα, όπου όπως είπαμε ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1. Βαγγέλη, φαντάζομαι οι παίκτες του Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι τα Τρίκαλα ισοφάρισαν και μέχρι 15 λεπτά πριν το τέλος διεκδικούσαν τον βαθμό της ισοπαλίας, οι παίκτες του Ολυμπιακού λοιπόν δεν πήραν την τονωτική ένεση που χρειαζόντουσαν μετά την ήττα στο Μόλντε και εν ώψη Μαδρίτης. Σίγουρα, Άγγελε, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν ότι καλύτερο η εμφάνιση του Ολυμπιακού η χθεσινή στο κυκλισμένο των θυρών Ολυμπιακό στάδιο. Ο Ολυμπιακός εξέτησε την δεύτερη ποινή του. Έτσι λοιπόν από την επόμενη αγωνιστική θα αγωνίζεται μπροστά στους φιλάθλους του. Από την επόμενη αγωνιστική όπου πλησιάζουν τα ντέρμπι για τους Ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα όμως το μοναδικό παιχνίδι που είναι στο μυαλό των πρωταθλητών και ιδιαίτερα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς και της τεχνικής ηγεσίας αλλά και των παικτών είναι ο αγώνας μέσα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου την Τρίτη με αντίπαλο τη Βασίλισσα της Ευρώπης, η οποία και αυτή δεν πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Άλλωστε, ισοπαλία χθες το βράδυ με την Σεβίλη μέσα στο Σεβίγια με τον Βασίλη Τσάρτα να πετυχεί ένα γκολ ήταν ό,τι χειρότερο για την ομάδα του Τζον Τόσακ. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός χθες πέτυχε το 5x5 νικώντας τον κακό του εαυτό και τα Τρίκαλα βέβαια. Το σοκ της απρόσμενης όπως εξελίχθηκε ήταν στην Νορβηγία δεν ξεπεράστηκε ακόμη και αυτό φάνηκε χθες από την απόδοση των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς εστίασε στην κούραση και την απογοήτευση ότι και την κακή ψυχολογία που την είδε στο Μόντε και εκεί απέδωσε τα αίτια της κακής εμφάνισης, ενώ από την άλλη το ίδιο και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, είπε ότι ήμασταν επηρεασμένοι από την ήττα στην Νορβηγία. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει για την Ισπανία αύριο το πρωί, χωρίς να έχει στην σύνθεσή του, στην αποστολή του μάλλον, τον Ζιοβάνι, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με τη Βασίλισσα της Ευρώπης απέναντι σε μια ομάδα στην οποία ο Βραζιλιάνος συνεχώς σκοράρει. Από την άλλη πλευρά δεν θα είναι και ο δεύτερος Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού, ο Λουτσιάνο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στην μέση και σύμφωνα με τη γνώμη του, με τη γνωμάτευση του γιατρού της ομάδας του κ. Χρήστο Δάρα, δεν μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα όμως επιστρέφει τόσο ο Αλέκος Αλεξανδρής, μετά από απουσία ενός μηνός από την αγωνιστική δράση και βέβαια επιστρέφει και ο Σίνης Αγκόγιτς, ο οποίος είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και οι τραυματίες του Ολυμπιακού. Εντάξει Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως εμείς τώρα να ακούσουμε και τα τελευταία νέα από την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει όπως είπαμε αύριο στις 6 και 4 στον πύργο τον Πανηλιακό. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Μάκη Μπεκιάρη. Μάκη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. ΑΕΚ, λοιπόν, μετά το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού με την MTK, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα με κόντρα στον Πανηλιακό.
Το Πανελλαδικό που τα έχει πάει καλά φέτος και φυσικά ο Ολυμπιακός του Μπάκοβιτς συνέστησε σοβαρότητα στους παίχτες στο προκειμένου να περάσει αλόβητη η ΑΕΚ από την πρωτεύουσα της Ηλίας. Για τον στρατοτεχνικό βέβαια υπήρχαν προβλήματα και στην Βουδαπέστη αφού δεν τα ξέρει την τελευταία στιγμή ο Δέλας και ο Τραϊανός Δέλας δεν θα είναι ούτε στον αγώνα με τον Πανελλαδικό. Τραυματίστηκε, θυμίζουμε, στον αγώνα με τον Ηρακλή. Όσον αφορά τις άλλες απουσίες, ο Χρήστος Μαλαδένης που έχει μια κάγκωση στο γόνατο και εκτεταμένο αιμάτωμα δεν είναι στην διάθεση του Σέρβου τεχνικού στον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά και ο Ματιάσεβιτς, ο Σέρβος θυμίζουμε έκανε θεραπεία όλη την ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να αποθεραπευτεί. Έτσι ο Λιούμισε του Μπάκοβιτς θα ρίξει πάλι στο κέντρο τον Κρέταρσον. Να θυμίσουμε εδώ ότι έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος στον αγώνα με την 11 όταν ο Κρέταρσον μπήκε πρώτη αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Μαλαδέν και τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει στο χώρο του κέντρου. Στην χθεσινή προπόνηση δεν αγωνίστηκε στο οικογενειακό διπλό έναν Πιέκοβιτς, δεν έχει ωστόσο κάποιο σοβαρό πρόβλημα, θα αγωνιστεί κανονικά στον πύργο και μαζί με τον Τέμι Νικολαίδη θα αποτελέσουν το επιθετικό δίδυμο της ομάδας. Αυτά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ που θέλει να περάσει από τον πύργο νικηφόρο, τουλάχιστον να συνεχίσει την ανωδική πορεία που έχει στο πρωτάθλημα. Μια αποστολή που, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Λιούμπης Ολμπάκοβιτς είπε στους παίχτες του ότι δεν είναι εύκολη, καθώς ο Πανελλαδικός παρουσιάζεται φέτος αρκετά δυνατός. Μάγκη Μπεκιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς από την ΑΕΚ να περάσουμε να ακούσουμε και τα νέα από τον Παναθηναϊκό ένα περίπου 24 ώρο πριν από την κρίσιμη συνάντηση στην Κεσαριανή με τον Εθνικό Αστέρα. Έχουμε τον Πάνο Βόγλη στη τηλεφωνική γραμμή που θα μας πει τα νεότερα και βέβαια αν υπάρχει καμία εξέλιξη από το μέτωπο των τραυματισμών του Παναθηναϊκού αφού ο Μίκλαντ δεν ήταν σίγουρο ότι θα προλάβει αυτό το παιχνίδι και μάλλον δεν θα τον προλάβει. Έτσι δεν είναι, Πάνο Βόγλη? Ναι, καλημέρα καταρχάς. Για τον Μίκλαν τα πράγματα είναι ακόμα λιγάκι άσχημα. Ωστόσο, ο οποίος δεν έχει προπονηθεί καθόλου αυτήν την εβδομάδα ο Νορβηγός, προπονήθηκε όμως σε δύο προπονήσεις μάλιστα. Ο Νασιόπουλος, ο οποίος ενώ στην αρχή έδειξε ο τραυματισμός στο διάστημα του θα ήταν αρκετά σοβαρό και θα τον κρατούσε αρκετό καιρό έξω από την αγωνιστική δράση. Τελικά βλέπουμε ότι ο Νασιόπουλος όχι μόνο επέστρεψε στις προπονήσεις κανονικά ως επιτοπλίστων, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και αύριο, να ξεκινήσει μάλιστα στον αγώνα της Κεσαριανής κόντρα στον Εθνικό Αστέρα. Σε έναν αγώνα όπου ο Γιάννης Κυράστας ενδέχεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Ασάνοβιτς, Νασιόπουλος και Φίσφας είναι οι τρεις επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν. Κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ ψυχαντός συγκεντρώνουν οι δύο τελευταίοι, ο Ασάνοβιτς και ο Φίσφας, και όχι για κανένα λόγο, αλλά ο Νασιόπουλος ίσως να μην είναι 100% έτοιμος και να το παραθεί ανάγκη να χρησιμοποιηθεί από τον Γιάννη Κυράστα. Άλλες αναλυτικές λύσεις έχει. Πάντως, η κατσάδα του Γιάννη Κυράστα στους παίχτες, η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε στην ομιλία του στην προχθεσινή προπόνηση, δείχνει ότι και ο ίδιος αλλά και οι παίχτες του πλέον έχουν καταλάβει ότι ο αγώνας με την ΚΑΚ ήταν μια συμπαρένθεση και δεν είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για ψυχολογικούς κυρίως λόγους, αφού η πρόκληση είναι πάντα ανοιχτή και μπορεί να πούμε και στα χέρια του Παναθηναϊκού. Αλλά το ζητούμενο λοιπόν ήταν να καταλάβουν όλοι ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση αυτή για έναν Παναθηναϊκό απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Αναμένεται λοιπόν αύριο να δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό, πιο παθιασμένο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν παίχτες και προπονητής, αλλά και σίγουρα με κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα που ίσως δώσουν το κάτι διαφορετικό στους πράσινους, το κάτι καινούργιο που χρειάζεται η ομάδα, ίσως και κάποιο φρεσκάρισμα, αφού οι αγωνιστικές υποχρεώσεις Ελλάδα και Ευρώπη είναι πάρα πολλές. Σήμερα θα γίνει μια τελευταία προπόνηση το απόγευμα, οι παίκτες θα μείνουν στην Παιανία, αφού όπως ήθιστε πριν από κάθε παιχνίδι καταλήγουν στο κέντρο της Παιανίας. Και αύριο 4 ώρα λοιπόν το απόγευμα στην Κεσαριανή ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό Αστέρα, τον πολύ δυνατό Εθνικό Αστέρα, που αντιμετώπισε φιλικό παιχνίδι Παναθηναϊκός φέτος το καλοκαίρι και δυσκολεύτηκε μπορεί να πούμε να τον κερδίσει. Τώρα οι ομάδες έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Αν ο τίτλος φαβορεί είναι στον Παναθηναϊκό, το αποποιούνται αυτό. Οι πράσινοι δεν θέλουν κανένα τίτλο φαβορεί, ήταν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θέλουν οπωσδήποτε να φύγουν αλόβητοι αύριο από την Κεσαριανή, να πάρουν δηλαδή τρεις βαθμούς της νίκης. Από εκεί και πέρα, ο Καρχάιντς Λίψεν τόνισε ότι, αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι μόνοι τους έκαναν δυνατή την Κράτσερ. Ο Γερμανός που ήξερε και την οτροπία, ξέρει μάλλον την οτροπία του Κλάους Αγκεντάλερ, τον προπονητή των Αυστριακών, στις πατριώτες του Γκάρ, είπε ότι δεν επιτρέπεται στον Παναθηναϊκό να δείξει αυτή την εικόνα, αλλά να είστε σίγουροι, τόνισε ο Γερμανός, ότι θα αλλάξουμε ριζικά το αγωνιστικό προφίλ που παρουσιάσαμε στην Αυστρία. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη ρεβάνς και δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να χάσουμε την πρόκριση. Ας το ευχηθούμε, Πάνο Βόγλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στο ποδόσφαιρο, φεύγουμε όμως από το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Θετικές ήταν οι πρώτες αντιδράσεις από την ΕΠΟ στην πρόταση της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για υποβολή κοινής υποψηφιότητας στην UEFA για τη συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2008. Ελλάς-Τουρκία συμμαχία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, δείγμα φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών.
Η θέληση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας για συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2008 ήταν δεδομένη και την Παρασκευή προτάθηκε επίσημα στην αντίστοιχη Ομοσπονδία της χώρας μας. Το έγγραφο που απέστειλε ο Χαλούκου Λουσόη στον Έλληνα ομολογό του Σωτήρη Αλημίση, μεταξύ των άλλων, αναφέρει: «Πιστεύουμε βαθύτατα ότι ως δύο γειτονικές χώρες και πάνω απ' όλα φίλοι από παλαιά στην περιοχή του Αιγαίου, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών των δύο χωρών και ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ένα καλό παραγωγικό παράδειγμα στον πολιτικό χώρο. Δεν πρέπει να αμφιβάλλεται καθόλου ότι η Ομοσπονδία μας θα βάλει όλη την καρδιά και την ψυχή της σε αυτό το κοινό σχέδιο για την καλύτερη διοργάνωση στην Ήπειρό μας». Ο αντιπρόεδρος της UEFA, Σενές Ερζίκ, προτείνει και πριν 1,5 περίπου χρόνο την υποβολή κοινής υποψιότητας για την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004, όμως τότε η απάντηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας ήταν αρνητική, γιατί την ίδια χρονιά η Αθήνα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα η πρώτη αντίδραση της ΕΠΟ ήταν θετική. Το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα εξεταστεί και από κυβερνητικά κλιμάκια που έχουν βέβαια τον πρώτο λόγο στην τελική απόφαση. Οι υποψηφιότητες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι μέχρι την άνοιξη του 2002 και η οργάνωση της, του Ευρωπαϊκού του 2008 θα ανατεθεί το φθινόπωρο του 2003. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα, στο οποίο θα εξεταστούν διάφορες παράμετροι και οι αθλητικές, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε ένα τέτοιο θέμα υπάρχουν και άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν σχέση με τη γενικότερη εξωτερική πολιτική της χώρας μας και η Ομοσπονδία θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το πρώτο πείραμα θα επιχειρήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι Ολλανδία και Βέλγιο, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το 2002 η Ιαπωνία και Νότιος Κορέα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα θα έχουμε τις δύο επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, θα είναι τα πρώτα βήματα γραφή. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Η Arsenal νίκησε με 3-2 στο Stamford Bridge την Chelsea στο λονδρέζικο ντέρμπι για την 12η αγωνιστική της Premier League. Ενώ στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, η Tottenham επικράτησε με 3-1 της Manchester United. Το σημαντικότερο παιχνίδι για την Premier League έγινε χθες στο Stamford Bridge του Λονδίνου, ένα λονδρέζικο ντέρμπι με αντιπάλους την γηπεδούχο Chelsea και την Arsenal, σε μια Arsenal στην οποία επέστρεψε μετά από απουσία αρκετών αγωνιστικών ο Emmanuel Petit, ο Γάλλος, σε μια καταπληκτική του ενέργεια. Θα βγάλει για τον Parlour, το σουτ του τελευταίου θα περάσει όμως άστοχο μακριά από την εστία του Εντεγκόη. 7 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα περάσουν στην επίθεση οι παίκτες του Βιάλι με αφετηρία τον Ρουμάνο τον Πετρέσκου, υποδειγματική η σέντρα από τον τελευταίο, καταπληκτική κεφαλιά από τον Τόρε Άντρε Φλό. Θα νικήσει τον Σίμαν, θα κάνει το 1-0 για την Chelsea. Η Chelsea που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και 7 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης. Αφετηρία αυτή τη φορά ο Ντένις Γουάις, το τακουνάκι από τον Άγγλο διεθνή μέσο. Η σέντρα από τον Λεσό αξιοποιείται με καταπληκτική κεφαλιά από τον Νταν Πετρέσκου. Ο Ρουμάνος κάνει το 2-0 για τους γηπεδούχους. Όμως στη συνέχεια άρχισε το σόου από τον Νουάνκο Κανού. Ο Νιγηριανός θα κερδίσει τις κόντρες, θα νικήσει με εντυπωσιακό τρόπο τον Εντεγκόη, θα κάνει το 2-1 στο 25ο λεπτό για την Arsenal. Και λίγα λεπτά αργότερα, μια επιθετική προσπάθεια για τους κανονιέριδες. Σέντρα από τον Όφερμανς, εντυπωσιακή ενέργεια από τον Κανού, το 2-2 για την Arsenal. Και ενώ ο Νιγηριανός είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει και από την άλλη ο Βιάλι να είναι προβληματισμένος από την αντίδραση της Arsenal, στην εκνοή του αγώνα, λάθος από τον Wise, μια εντυπωσιακή ενέργεια από τον Νουάνκο Κανού θα αποφύγει τον Εντεγκόη, θα πετύχει ένα υπέροχο γκολ, θα κάνει το 2-3 για την Arsenal στην εκνοή του αγώνα, μια πολύ μεγάλη νίκη για τους κανονιέριδες χάρη στο hat-trick από τον Αφρικανό τους επιθετικό, που δικαιολογημένα αποθεώθηκε από τους περίπου 10.000 οπαδούς της Arsenal που βρέθηκαν στις εξέδρες του Stamford Bridge. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, σε ένα άλλο γήπεδο του Λονδίνου, το White Hart Lane, η Tottenham υποδέχτηκε την πρωταθλήτρια Manchester United, που προερχόταν από την ήττα την Τρίτη το βράδυ στη Μασσαλία από τη Μαρσέη στο πλαίσιο του Champions League. Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στους Πετινούς. Από τα μαγικά πόδια του Ζινολά βγήκε η σέντρα, που δεν αξιοποιήθηκε όμως από τον Λεόναρντσεν, τον νορβηγό διεθνή μέσο της Tottenham. Σκεπτική στις εξέδρες, ο Ερβιν Σκόρα αριστερά, ο πρόεδρος της Tottenham, και δεξιά ο Τζος Γκρέιμ, ο Σκοτσέζος τεχνικός, που θα δουν την ομάδα τους να δέχεται ένα γκολ στο 23ο λεπτό. Η παλιά από τον Κόουλ αξιοποιήθηκε καταπληκτικά από τον Ράιαν Γκίγκς, ο άλλος έκανε το 0-1 για τους πρωταθλητές. Όμως η Tottenham δεν το έβαλε κάτω και λίγα λεπτά αργότερα θα περάσει στην επίθεση. Ένα κόρνερ εκτελεσμένο από τον Λεόναρντσεν δεν μπορεί να διώξει η άμυνα της United. Με διπλή προσπάθεια θα καταφέρει ο Ίβερσεν να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μπόσνιτς, να κάνει το 1-1 για τους Λονδρέζους. Ο Νορβηγός που στην αρχή της φάσης χρησιμοποίησε και το χέρι του, κάτι που δεν είδε όμως ο διαιτητής, και του επέτρεψε να συνεχίσει την προσπάθεια και με ωραίο σουτ να νικήσει από κοντά τον Μπόσνιτς και να κάνει το 1-1 για την ομάδα του George Graham.
Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κέρδισαν ένα κόρνερ που εκτελέστηκε πλασαριστά η σέντρα από τον Τζινολά, λάθος από τον Σκόλς, το αυτογκόλ από τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό, το 2-1 για την Τότενα που στο δεύτερο ημίχρονο θα ευτυχίσει να πετύχει ένα ακόμα γκολ. Μια εντυπωσιακή ενέργεια από τον νεαρό τον Στίβεν Κάρ που θα προτιμήσει αντί να βγάλει την σέντρα να κάνει ένα εξαιρετικό σουτ, να νικήσει με εντυπωσιακό τρόπο τον Μαρκ Μπόσνιτς, να κάνει το 3-1 για την Τότενα μέσα σε αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες όσο και πολύ περισσότερο από τους περίπου 30.000 οπαδούς της Τότενα, βάζοντας την πιο εντυπωσιακή σφραγίδα σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη της Τότενα επί της Manchester United. Η Σπαρτάκ Μόσχας εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλήματος στην Ρωσία, που είναι ο έκτος τα τελευταία 7 χρόνια. Μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του ρωσικού πρωταθλήματος, η Σπαρτάκ Μόσχας εξασφάλισε και μαθηματικά τον 7ο τίτλο της σε 8 χρόνια μετά την ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο την Δυναμό Μόσχας. Η Σπαρτάκ, που μόλις την Τετάρτη γνώρισε την ήττα με 1-2 στη Μόσχα από την Μπορντό, σε συνάντηση του 7ου ομίλου στο Champions League, χρειαζόταν μόλις ένα πόντο στα δύο τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης για να στεφθεί εκ νέου πρωταθλήτρια, καθώς βρίσκεται 10 βαθμούς μπροστά από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, η οποία έχει 2 αγώνες λιγότερους. Η Σπαρτάκ έχει κατακτήσει 12 φορές το πρωτάθλημα στην πρώην Σοβιετική Ένωση σε διάστημα της 55χρονης ιστορίας της από το 1936 ως το 1991, ενώ στην Ρωσία το σερί της έσπασε το 1995 η Αλάνια Βλαδικαυκάζ. Ο Νίκος Μαχλάς άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη νίκη του Άγιαξ με 3-0 επί της Χάμπολ Χάιφα, που του δίνει ουσιαστικά από τώρα το εισιτήριο για την τρίτη φάση του κυπέλου UEFA, ενώ κάτι ανάλογο πέτυχε και η Ιουβέντους, η οποία επικράτησε με 3-1 στη Βουλγαρία της Λεύκης Σόφιας. Δεύτερος γύρος του κυπέλου UEFA, η Λεύκη στη Σόφια υποδέχτηκε την Ιουβέντους. Η Μπιανκονέρη είναι στην επίθεση, η προσπάθεια από τον Αργεντίνο τον Σνάιντερ στριφογυρίζει. Θα δώσει την παλιά εκεί που ακολουθεί ο Σάντι Ολίση. Ένα τρομερό σουτ από τον Ιγυρενέο μπάλα στα δίχτυα της Λεύκης είναι το 0-1 και τα πανηγύρια από τον σκόρερ με τον προπονητή της ομάδας του, τον Κάρλο Αντσελότη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η παλιά από τον Κόντε για τον Σνάιντερ. Ο Αργεντίνος θα δώσει την κατάλληλη στιγμή στον Ντάρκο Κοβάτσεβιτς που ακολουθεί. Το 0-2 είναι εύκολη υπόθεση για τον Γιουγκοσλάβο. Η απάντηση για τους γηπεδούχους το 55 με τον Γιουφού θα κάνει το 1-2 για τη Λεύσκη. Προσωρινά όμως, καθώς το 89 και πάλι ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς μετά την παλιά από τον Ζινεντίν Ζιντάν και το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Λεύσκη θα διαμορφώσει το τελικό 1-3 για τους Γιουβεντίνους. Σαν άλλο παιχνίδι, στην Ολλανδία η Ρόντα υποδέχθηκε την Βόλφσμπουργκ. Η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους με τον Βούκιμπαλ θα περάσει κόρνερ. Στην αντεπίθεση είναι η Ρόντα. Ο Λαβάλ από πλεονεκτική θέση δεν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα φάουλ λίγο αργότερα του Βαν Ντελούρ θα διώξει έξω από το τροματοφύλακα της Βόλφσμπουργκ. Και λίγο αργότερα μια προσπάθεια από τον παλιό μας γνώριμο τον Αντρέι Γιουσκόβιακ από την θητεία του στον Ολυμπιακό θα μπλοκάρει ο τροματοφύλακα της Ρόντα. Το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης. Στο Ισραήλ η Χάπο Ελχάιφα υποδέχτηκε τον Άγιαξ. Μόλις το τρίτο λεπτό η σέντρα από τον Βαμπέτα τον Βραζιλιάνο θα πεταχτεί ο Νίκος Μαχλάς και με κεφαλιά θα ανοίξει το σκόρ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον περσινό πρώτο σκόρερ της Ευρώπης, ο οποίος φροντίζει να διατηρεί αναλύωτη την ερωτική σχέση του με τα δίχτυα και στον Άγιαξ μετά το πέρασμά του από την Βίτεσε. Σε πρώτο πλάνο εδώ ο Νίκος Μαχλάς. Οι Ολλανδοί που θα πετύχουν και δεύτερο γκολ στο 14ο λεπτό με τον Κνόπερ και θα τριπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 54 με τον Μπρίαν Λάουντρουπ που θα φύγουν θριαμβευτικά με 3-0 από το Ισραήλ. Στο Elland Road, η Λίντς απέναντι στην Λοκομοτίβ Μόσχας, οι Άγγλοι στο 27 με τον Μπόγερ θα κάνουν το 1-0. Με την εκπνοή του ημιχρόνου και πάλι ο Μπόγερ με κεφαλιά θα διπλασιάσει τα τέρματα των παγωνιών. Στο 56, σε μια περιπετειώδη φάση, ο Σμιθ με υποψία επιθετικού φάουλ θα κάνει το 3-0. Οι Ρώσοι θα απαντήσουν με τον Λοσκόφ στο 81. Προσωρινά όμως, καθώς ο Κιούελ στο 83 θα κάνει το τελικό 4-1 για την Λίτζ. Η River Plate νίξε με 2-0 την Boca Juniors στο ντέρμπι για την 11η αγωνιστική του αργεντίνικου πρωταθλήματος. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της Boca στις εξέδρες του σταδίου Monumental του Buenos Aires. Το μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του αργεντίνικου πρωταθλήματος έγινε στο θρηλυκό Monumental του Buenos Aires. Αντιμέτωπη η River Plate με την Boca Juniors. Η River που προηγήθηκε στο 37ο λεπτό με το υποδηματικό πλασέ από τον Aymar και στο δεύτερο ημίχρονο ένα εξαιρετικό πλασέ αυτή τη φορά από τον Άγχελ. Το τελικό 2-0. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ramón Díaz.
Ένα ντέρμπι που σκιάστηκε από τα σοβαρά επεισόδια με πρωταγωνιστές τους περίπου 15.000 οπαδούς της Μπόκα που συνεπλάκησαν με την αστυνομία. Όμως αυτό δεν εμπόδισε την River Plate να πάρει την νίκη και να ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Σε ένα άλλο παιχνίδι για την 11η αγωνιστική, η Σαν Λορέντζο υποδέχτηκε την Κολόν. Η ωραία ενέργεια από τον Ρωμαίο θα βγάλει για τον Εστέβες. Εκείνος δεν δυσκολεύεται να κάνει το 1-0 για την ομάδα του Οσκάρου Τζέρι. Η χαρά των γηπεδούχων κράτησε μόλις 5 λεπτά. Μια σέντρα θα αξιοποιηθεί από τον El Pamba Biagio. Το 1-1 για την Κολόν και η σειρά των φιλοξενωμένων να πανηγυρίσουν τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στις εξέδρες. 25ο λεπτό, μια παλιά προς τον Ρωμαίο. Εκείνος θα ανατραπεί από τον Πάμπλο Μοράν για την ενέργειά του αυτή. Ο κεντρικός αμυντικός της Κολόν θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Κάτι είπε στον ρέφερι του αγώνα, τον Οσκάρ Σεγκέιρα, για την αντίδρασή του αυτή. Θα εισπράξει μια ακόμα κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα για τον αμυντικό της Κολόν που θα μείνει με 10 παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν την αριθμητική τους υπεροχή. Ένα δυνατό σουτ από τον Νέτο ευνηδιάζει τον Λεωνάρντο Ντίας, κάνει το 2-1 για τη Σαν Λορέντζο που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. 61ο λεπτό, η πάσα του Αριέλ Λόπες αξιοποιείται από τον Ρωμαίο. Το 3-1 για την Σαν Λορέντζο και οι πανηγυρισμοί τόσο από τον σκόρερ όσο και από τους οπαδούς της Σαν Λορέντζο, η οποία θα πετύχει ένα ακόμα γκολ. Εν αέρια συνεργασία του Ρωμαίο με τον Εστέβες. Το 4-1 για την Σαν Λορέντζο και οι πανηγυρισμοί από τον τεχνικό της, τον Οσκάρου Τζέρι. Και στο τέλος του αγώνα, καταπληκτική ενέργεια από τον Εστέβες, το τελικό 5-1. Μεγάλη νίκη για τη Σαν Λορέντζο.